πολλοί οπαδοί στην Αγγλία, πολλών συλλόγων που γκρινιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Οι οπαδοί της Λίβερπουλ όμως έχουν πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Σήμερα είναι σαν μια μέρα διαμαρτυρίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι πολύ πιθανό λίγο πριν το τέλος του μάτς να αποχωρήσουν από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις τιμές των εισιτηρίων. Πιέζουν με αυτόν τον τρόπο για να μειωθούν οι τιμές την επόμενη σεζόν, με αφορμή και το γεγονός ότι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τις ομάδες της Barclays Premier League είναι αδιανόητα υψηλό. Για πλάκα, μόνο από το συμβόλαιο τα τελευταία δικαιώματα για τα αγγλικά γήπεδα, μεταξύ βλέπουμε και τον Στάριτς, είναι πολύ κουβέντα γι' αυτόν. Ο Στάριτς που είναι στον πάγκο μαζί με Μπεζιτέ και Λούκας Λέιβα, Τζόρντον Άιβ, Φλάναγκαν, Γουόρντ, Τικουρέ. Όταν λέγονται πολύ λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, το κάθε κλωβικό συμβόλαιο ή κάθε ομάδα κλωβικού συμβόλαιο μόνο για τα δικαιώματα στην Αγγλία, όχι για τα δικαιώματα παγκοσμίως, θα εισπράττει το λιγότερο 120 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Επαναλαμβάνω, το λιγότερο. Μια ομάδα του επίπεδου της Λίβερπουλ υπολογίζεται ότι θα εισπράξει περίπου 150 εκατομμύρια λίρες. Το τέστιν, over 200 εκατομμύρια ευρώ. Η Λίβερπουλ που είναι στην 8η θέση βαθμολογίας, ισόβαθμο με τη Σαουθάμπτον, που είναι στην 7η με 34 βαθμούς. Νομίζω ότι και η 7η θέση μπορεί να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Europa League από το πρωτάθλημα, αρκεί οι ομάδες που θα έχουν κατακτήσει το League Cup και το κύπελλο Αγγλίας να είναι στην πρώτη εξάδα, να έχουν τερματίσει την πρώτη εξάδα. Αν η Λίβερπουλ δεν πάρει το League Cup και εξασφαλίσει από εκεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα το πάρει η City, άρα θα είναι στην εξάδα. Άρα της απομένει να πάρει και το κύπελλο είτε η ίδια είτε κάποιος που θα είναι στην πρώτη εξάδα, και μετά ακόμα και η 7η θέση θα δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Απεμάκρυνε ο Jones για τον Watmore, πολύ δυνατή παλιά, δεν είναι ο νεαρός. Κερδίζει συνεχώς συμμετοχές στο βασικό σχήμα. Στον πάγκο έχει τον Wesley Brown, τον Rodwell, τον Damien Doyle και αυτή τη μεταγραφή, τον Adam Johnson, τον Pickford, τον Toivonen και τον Yedlin. Ο Sam Allardyce. Μεταγραφές, αυτούς που παίζουν του Ιανουαρίου είναι ο Κονέ, Kirchhoff και ο Χαζρί. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα του γηπέδου ο Αλβέρτο Μορένο. Ενώ στον πάγκο είναι και ο Νταμ Εντόι. Σάντραλαντ είναι κάτω από τον ζώνη του βοσμού, 19η. Και μάλιστα απέχει 4 βαθμούς από τη σωτηρία. Την Νόριτς που είναι στην 17η και έχει 23. Ο Μπίλι Τζόουνς απομάκρυνε. Ο Σακό με το κεφάλι. Ο Μορένο βρήκε τον Κάτερμολ και αυτός τον Βάτμορ. Καλή προσπάθεια από τον Εμερέ Τσάν, ο οποίος πήρε και το φάουλ. Τράβηγμα της φανέλας. Η διδύση είναι ο Ρόμπερτ Μάτλεϊ. Βοηθή του ο Λέτζελ και ο Καν. Πολλά αλλάζουν στην Σάντερλαντ. Αυτό που δεν αλλάζει είναι ο Κάτερμολ. Κάθε χρόνο εκεί να δίνει τη μάχη μέχρι το τέλος. Σαντρά που κάθε χρόνο αλλάζει προπονητήδα 4 τελευταία χρόνια στη μέση σεζόν. Παίρνει κάποιον που τη σώζει, ο οποίος την επόμενη χρονιά τα κάνει μουσκεμά, τον διώχνει, παίρνει κάποιον άλλο που τη σώζει και ούτω καθεξής. Λάθος από τον Εμβιλά. Κλέρ για τον Τσάν. Ο Λόβρεν για τον Σακό. Γύρισε πολύ πίσω ο Λαλάνα για να πάρει μπαλά. Κλάιν. Πάσα του
Δεν ήταν για τον Φερμίνιο, για τον Μίλνερ ήταν. Αλλά έτσι όπως την έκανε, πέρασε από τον Μίλνερ και βγήκε για τον Φερμίνιο. Το διορθώνω από συνήθεια Φερμίνο, όχι Φερμίνιο. Ωραίο Τσάν. Έχει κάνει φάουλ ο Κιρκόφ πάνω στον Λαλάνα. Μεταγραφικό απόκτημα από την Bayern. Παίζει κυρίως σαν κεντρικός αμυντικός. Έχει την δυνατότητα να παίξει και ένα στατικό χαφ, όπως παίζει σήμερα στο 4-1 του Σαμ Αλαρντάις. Επί της ουσίας θα τον βάζει να λειτουργεί σαν τρίτο κεντρικό αμυντικό όταν χρειάζεται τον Γερμανό ο Σαμ Αλαρντάις. Έδειξε ο Φανάνχολ. Σπάθησε ο Ντεφόε, δεν ήταν εύκολο. Ο Λόβρεν ανεβαίνει να πιέσει ψηλά. Ο Κασρί. Κράτησε την μπαλά. Ο Φερμίνο. Έπαιξε με τον Χέντερσον και αυτός με τον Τσάν. Ξανά Φερμίνο. Καλή κίνηση ο Λαλάνα. Δεν πέρασε η μπάλα από τον Τζόνο Σέι. Χέντερσον. Αλλαγή παιχνιδιού με δύναμη, δεν τον λάβει. Μορένο. Θα παγώσει. Το ρυθμό του παιχνιδιού η Σάντρα να μην δώσει την δυνατότητα στην Λίβερπουλ να βρει ρυθμό. Ο Καζρή πολύ ωραία για τον Φανάρχολ. Γενικά καλά στην επίθεση η Σάντρα. Ο Φανάρχολ δοκιμάζει να τελειώσει τη φάση μόνο του. Γκρινιάζει και νομίζω δικαιολογημένα ο συμπαίκτη του. Ποιο τον έχει ακολουθήσει, ο Βάτμορ. Ο Ολλανδός προτιμήσε να τελειώσει τη φάση μόνος του. Πιέζει ο Ντεφόε το Μινιολέ. Α, όχι, ο Καστρί ήταν, συγγνώμη. Ο Μινιολέ γκρινιάζει στους συμπαίχτες του. Δεν θα έρθει τη φάση. Πιθανόν να του γύρισαν πίσω την μπάλα και να μην έπρεπε. Τώρα του ζητάει να ανέβουν. Παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ της Λίβερπουλ, αλλά τον τρόπο που παίζει φέτος η Λίβερπουλ ποτέ δεν ξέρεις, είναι ικανή για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο και συνήθως, άλλωστε και αυτό είναι και στην 8η θέση, δεν βγάζει το καλύτερο. Μορένο. Λαλάνα. Ο Εμρέ Τσάν. Ξανά ο Τσάν. Πέρασε για τον Μίλνερ που άφησε πολύ ωραία για τον Κλάιν. Ξανά ο Τζέιμς Μίλνερ που γυρίζει εξαιρετικά. Σε καλό σημείο έδιωξε ο Εμβιλά. Πρέπει να έχει 9 παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή η Σάντερλαντ για να καλύψει τους χώρους. Φερμίνο. Ωραία η τρίπλα. Δεν πέρασε η σέντρα. Κέρδισε την πρώτη κόντρα ο Τσάν. Όχι και τη δεύτερη. Έκοψε ο Κιρκόφ. Η παλιά για τον Ντεφόε. Ντεφόε με τον Λόβρεν. Εξαιρετικό τάκλινγκ του Λόβρεν. Αλλά το rebound πάει στον Βάτμορ. Ο οποίος είναι έτοιμος για την σέντρα. Τον πίεσε σωστά και χωρίς φάουλ ο Μορένο και δεν τον άφησε να την κάνει τη σέντρα. Και νομίζω για καλή τύχη τη Λίβερπουλ γιατί ο Ντεφόε έμοιαζε μαρκάρης προς το πίσω το καρί. Εδώ εξαιρετική συνεργασία του Άλεν με τον Φερμίνο. Έχει πατήσει περιοχή ο Λαλάνα και ο Χέντερσον. Το γύρισμα του Φερμίνο δεν περνάει από τον Τζόνο Σέι. Είναι πλάγιο για την Λίβερπουλ.
Τσάν. Βγήκε αρκετά μακριά από την εστία Φερμίνο. Σακό και Τσάν. Άλεν. Ωραίο το άνοιγμα για τον Κλάιν. Το γύρισμα του Κλάιν. Πιο ψηλά από όλους ο Κονέ. Απομάκρυνται σε πλάγιο. Ξανά ο Κλάιν. Σπάσαν συνεργαστή με τον Αλάνα, δεν τα κατάφεραν. Ο Σέι, Εμβιλά, η Κυρκό φεύγαλαν. Εμβιλά, κερδίζει φάουλ. Το άτσαλο μαρκάρισμα του Εμρέ Τσάν. Ζερμέντεφο. Καζρί. Αδάνχολ. Κονέ. Μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας για την Σάντερλαν. Ήρθε να το λύσει ο Κονέ. Ελπίζει ότι θα το λύσει με αυτόν ο Σαμ Αλαρντάις. Ο Wesley Brown δεν είναι πια αυτός που ήταν, όχι στη Manchester United, ούτε αυτός που ήταν στην Σάντερλαν τα πρώτα χρόνια. Τέλος το απόγευμα για τον Ντέγιαν Λόβρεν. Εκεί την ώρα που έκανε το τάκλι νομίζω για να σταματήσει την αντεπίδεση, πρέπει να τον τράβηξε ο πυσαγωγός του, μυϊκό τράβηγμα. Όπως και να έχει, μυϊκό πρέπει να είναι το πρόβλημα. Βγαίνει ο Λόβρεν, μπαίνει ο Τουρέ πάνω που γύρισε από πρόβλημα στον αστράγανο. Ο Λόβρεν αναγκάζεται να ξαναφύγει. Εδώ το συζητάει ο εκ των βοηθών του Γιούργεν Κλοπ. Ο Πέτερ Κράβιτς. Σπάσε να περάσει ο Καζρέ, δεν τα καταφέρε. Ούτε ο Άλεν να κάνει το κοντρόλ, αλλά η μπάλα έφτασε στο Μορένο. Δεν δίνει στήριγμα ο Άλεν, αλλά ο Μορένο ψάχνει τον Χέντερσον. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Χέντερσον τώρα θα παίξει με τον Άλεν. Που έχει το χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Σερτά, χαμηλά, ο Κονέ κόβει. Εμρέ Τσάν. Ο Φερμίνο. Κίργοφ πίεσε. Χρώθηκε ένα φάουλ από τον Ρόμπερτ Μάντλεϊ. Ο Κλάιν, ωραία την παραπροστά. Σπάθησε να ανοίξει, δεν πέρασε όμως από τον Φανάρκο. Ποιος με την μία έψαξε τον τεφό. Θα το κάνουν πάρα πολλές φορές οι παίχτες της Σάντερλαντ στο σημερινό παιχνίδι αυτό. Θα ψάξουν την κόντρα τον τεφό. Με μία μακρινή πάσα. Σακό. Εμρέ Τσάν. Χέντερσον. Κλάιν. Χέντερσον. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Μίλνερ. Την παρέφτασε στο Φερμίνο από τον Λαλάντα. Οι δυο του συνεργάζονται. Ο Κίρκοφ είναι αυτό που έκοψε πάλι. Τρέχει ο Τουρέ. Πιέζεται από τον Τεφό. Μακρινή σωστά ο Τουρέ. Κατέβασε με το στήθο το Εμρέ Τσάν. Άφησε και τον Χέντερσον. Κυκλοφορεί την μπάλα η Λίβερπουλ, ψάχνει να βρει τον τρόπο να ανοίξει την άμυνα της Σάντερλαντ. Βλέπετε μια διπλή ζώνη άμυνας
Μέλναρ, κακή πάσα. Καρχημένη, ακόμα και η ακραίη μεσοεπιθετική στα μαρκαρίσματα των πλάγιων μπακ της Λίβερπουλ, η ακραίη μεσοεπιθετική της Άντερλαντ. Είδατε πως κάλυπτε ο Καζρή τον Κλάιρ για να μην κάνει την κίνηση. Γενικώς είναι ένα σχήμα με πολλούς παίχτες που λειτουργούν καλά ανασταλτικά. Εδώ είδαμε τον Σάμ Αλαρντάις και δίπλα του τον Πολ Μπρέσουελ, τον βοηθό του. Σακό, Χέντερσον, Μίλνερ. Ξανά για τον Χέντερσον που βλέπει την κίνηση του Μορένο, αλλά παίζει με τον Άλεν. Κακό κοντρόλ του Άλεν. Θα έχει ένα σωρό απουσίες η Λίβερπουλ. Αλλά νομίζω ότι αν θες να παίξεις Champions League χρειάζεσαι πολύ μα πολύ πιο ποιοτικούς παίχτες από τον Άλεν. Το σποτσιλί περισσότερο προφανέστατα είναι ο Κουτίνιο. Και ο Στάριτς, αλλά έχει μάθει να συμμετέχει με τον Στάριτς. Η είδηση είναι όταν τον έχει, όχι όταν δεν τον έχει. Από τότε που πήγε στη Λίβερπουλ, πια είναι περισσότερα τα μάτς που έχει χάσει από αυτά που έχει παίξει. Ωραία, Εμρέ Τσάρ για τον Μορένο. Η σέντρα του Μορένο, πολύ καλή. Δεν μπόρεσε ούτε ο Φιρμίνο σε δεύτερο χρόνο, ούτε ο Λαλάνα σε πρώτο. Χέντερσον, νέα σέντρα, ο Κονέ. Στρέφει ο Μορένο. Μαζί του και η Λίβερπουλ με τον Εμρέ Τσάν. Χέντερσον. Λαλάνα. Εμρέ Τσάν. Χέντερσον. Έκοψε ο Μπιλά. Ξαναπήρε ο Τσάν. Μίλνερ. Ο Κίρκοφ έκοψε ξανά. Εμπιλά με τη μία πάσα κατά τη φόε. Δεν πέρασε. Ψήσε έχει και η Σάφαμ και η Σάντερλαντ, συγγνώμη. Ο Λένς και ο Λάρσον, ο Σεμπάστιαν Λάρσον είναι πιο χαρακτηριστικές. Σπάσε να γυρίσει ο Κλάι, τον έκοψε ο Τζον Οσέι. Αυτός αντέχει ακόμα, κρατάει σε σχέση με τον Wes Brown. Κλάιν. Μίλνερ. Προσποίηση. Ωραίο το πέρασμα για τον Λαλάνα. Φιρμίνο. Το γύρισμα έξω. Δεν υπάρχει κανείς εκεί. Τρέχει ο Μορένο. Εμρέ Τσάν. Μου για άλλα διεξάγονται αρκετά παιχνίδια για την 25η αγωνιστική. Θυμίζω νωρίτερα Manchester City Leicester 1-3. Με την εντυπωσιακή Leicester του Κλάουντιο Ρανιέρη, που πλέον δεν είναι θαύμα το να πάρει το πρωτάθλημα, να το κατακτήσει. Έπαψε να ανοίξει την κατηγορία θαύμα. Ανήκει 3-4 σκαλοπάτια πιο πάνω. Στην κατηγορία πιθανό είναι πια να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι από σήμερα θα είναι φαβορί και για τους Μπουκ. Μετά από αυτήν την παρέλαση στο Etihad. Ο τελικό σκορ 3-1, προηγήθηκε 3-0. Παίζεται, λέει ο διδητής. Η πάσα, ο Μορένο. Επέμβαση από τον Μανώνε. Στο 20 η Λίβερπουλ αγγίζει το σκορ. Το κλέψιμο από τον Χέντερσον. Η μπάλα στο Λαλάνα. Η πάσα την κατάλληλη στιγμή στο Μορένο. Το διαγώνιο σιρτόπλασε. Η επέμβαση του Μανώνε με το πόδι.
Στο κόρνερ ο Μίλνερ. Αφού έγινε ενστάσεις στους παίκτες να μην τραβιούνται. Η κεφαλιά. Ο Φανάνχολ ήταν στο πίσω δοκάρι και δίωξε. Προσπαθεί ο Γουάτμορ. Την παραφτάνει στον Φανάνχολ που κάνει κακό κοντρόλ. Κλάιν. Πολύ ωραία η πάσα για τον Φιρμίνο. Πήγε να κάνει σέντρα με το εξωτερικό. Σταμάτησε πάνω στον Μπίλι Τζόουνς, αν είναι καλά. Ακουνάκι του Λαλάνα για τον Φιρμίνο. Εξαιρετική πάσα για τον Χέντερσον. Ψάχνει να δημιουργήσει το χώρο για να κάνει το σουτ. Ο Κίρκοφ δεν τον άφησε. Σταματάει το παιχνίδι ο Ρόμπερτ Μάντλεϊ. Βρίσκεται Χόρτο, Γουάτμορ. Εδώ από την προσπάθεια να διώξει. Συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι. Πάτησε άσχημα. Νομίζω ότι πάτησε άσχημα στο Χόρτο. Διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Και όχι στο κεφάλι. Όντως. Βλέπετε στον Αστράγαλο είναι το πρόβλημα. Όπως έπεσε μετά το άλμα, όπως πάτησε μετά το άλμα ο Γουάτμορ. Γύρισε το πόδι του. Εδώ ένα πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν ότι εξάγονται αρκετά μάτς ταυτόχρονα με το Liverpool Sunderland. Το Newcastle West Brom. Καθοριστικό παιχνίδι. Πολύ για την παραμονή. Το Stoke City Everton. Το Swansea Crystal Palace. Με την φορμαρισμένη Swansea και την απολύτως deformé Crystal Palace το τελευταίο διάστημα. Και το Tottenham Watford. Με την Tottenham δεν μην είναι απλώς το κυνήγι. Της τετράδας, αλλά και κάτι παραπάνω. Ο Γουάτμορ δεν φαίνεται εύκολο να συνεχίσει. Πονάει πολύ, δεν το πατάει καν το πόδι καλά. Ίσως να είναι ένα διάστρεμα που δεν θα του επιτρέψει να συνεχίσει. Ας λέει θα γυρίσει την μπάλα στην Λίβερπουλ στο Μινιολέ. Θα δούμε. Λαλάνα. Μορένο, συγγνώμη. Εμρέτσαν. Ναθάνιελ Κλάιν. Ο Άρατον Καζρί. Ο Γουάτμορ έχει επιστρέψει αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει. Ξανά στο Χόρτο. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Μάλιστα, ο Νταμεντόι. Θυμάζεται να μπει στο μάτς. Έχει εμπειρία από μάχη παραμονής. Την έδωσε πέρυσι με την Hull City, δεν την κέρδισε. Αλλά οι δικές του εμφανίσεις ήταν αρκετά καλές. Αυτές του έδωσαν το διαβατήριο της επιστροφής στην Barclays Premier League. Και η Κέννη είναι στο Σκερκίδες, ο Κέννη Δαλγλής. Πίσω είναι ο Ρόι Εβανς. Σπρομάλης κύριος με τη γραβάτα. Πέρασαν αρκετά λεπτά με τον τραυματισμό του Γουάτμορ. Δύο φορές έμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Δύο φορές βγήκε έξω κουτσένοντας. Θα έχουμε πιστεύω 2-3 λεπτά καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο οπωσδήποτε. Ο Νταμεντόι λοιπόν. Πράσινο το μάτς. Ναι, είναι η πρώτη συμμετοχή με τον Φανάρα Τσάντρελαντ. Έχει βάλει αλλαγή και στο προηγούμενο παιχνίδι.
πρώην παίκτης του Όφη, Παναθηναϊκού. Δανεικός Σάντερλαντ. Εκτέλεση του φάουλ από τον Μίλνερ. Ο Σακό κατέβασε, ο Τσάν προσπαθεί. Μπέρδεμα, έδιωξε ο Κίρκοφ. Χέντερσον, Μορένο, έκοψε ο Νταμεντόι. Γρήγορη η μεταβίβαση για τον Φανάρ που είχε βρεθεί από εκεί, από τον Κάντρομολ. Αλλά όχι καλή. Για να βγάλει την ομάδα στην αντεπίδεξη. Αυτό θα είναι το σκηνικό του μάτς. Τουλάχιστον όσο μένει αυτό το 0-0. Σακό. Δεν πέρασε η πάσα από τον Κονέ. Κάνει καλό μάτς ο Κονέ μέχρι τώρα. Νταμεντόι. Περιμένει ο Ντεφό. Δεν πέρασε η πάσα τον Κόλο του Ρε. Το στήθος σταμάτησε την μεταβίβαση του Νταμεντόι για τον Ντεφό. Νταμεντόι που θα πάει να παίξει εκεί ο Έμπιζο Βάτμολ. Να αλλάζει τίποτα. Βάζει ωραία το σώμα του για να μην πάει ποτέ στην μπάλα ο Κλέν, ο Καζρί. Την τηλεόραση στο νοσοκομείο που θα βλέπει το μάτσο ο Γιούργεν Κλοπ. Παραλαμβάνω για όσους τυχόν δεν ήσασταν μαζί μας από την αρχή της μετάδοσης. Ένα πρόβλημα οξείας σκολοκοειδίτιδας έχει εισέλθει στο νοσοκομείο. Θα τον χρειαστεί επέμβαση. Είχε αφόρο τους πόνους. Προθερμαίνεται ο Στάριτς. Ο Κλόπ λοιπόν βλέποντας το μάτς από την τηλεόραση σίγουρα δεν θα είναι καθόλου ευχαριστημένος από την Λίβερπουλ. Δεν έχει βρει ρυθμό, δεν έχει φτιάξει φάσεις. Μία ευκαιρία στο 20 με τον Μορένο να τεταδέτα από πλάγια θέση στο τέλος ο Μανούνε. Μοναδική επέμβαση του Ιταλού στο μάτς. Φανάρχολτ. Καζρί. Εξαιρετική συνεργασία Φανάρχολτ και Καζρί. Σταματάει στον κόλο του Ρέρ. Λάθος του πλάι του Ρέρ. Ξαναπήρε ο Φανάρχολτ. Εμβιλά. Κίρκοφ, αλλαγή παιχνιδιού δυνατή για τον Νταμεντόι. Μην βλέπω το ίδιο για τους παίχτες του. Αλλά το πλάγιο είναι και τη Λίβερπουλ. Εμβιλά έκοψε από την κόντρα, ευνοεί το Φιρμίνο. Εξαιρετική πάσα για τον Μίλνερ. Ο Μίλνερ μπαίνει μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, λάθος γύρισμα. Πάνω στον Τζόνο Σέι. Είχε όλο τον χρόνο και τον χώρο ο Μίλνερ για να κάνει ένα γύρισμα ακριβίας. Ο Φιρμίνο, άστοχο σουτ. Το 30. Δεν είναι πολλές οι στιγμές που θα βρει χώρους η Λίβερπουλ στο μάτς. Δεν υπάρχει offside, καλύπτει ο Τζόνο Σέι. Τον Μίλνερ, ο Μίλνερ μπαίνει μέσα στην περιοχή και μόνος του θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Αλλά πάντως θα μπορούσε να κάνει καλύτερο γύρισμα, όχι απλώς να την γυρίσει, αλλά να δει που θα την γυρίσει. Γιατί τώρα την έστειλε πάνω στα πόδια του Τζόνο Σέι. Συνέχεια Φερμίνο δοκίμασε κάτι φιλόδοξο που δεν έπιασε. Μπαλαφιέ αρκετά πάνω από τον Ζωή του δοκάρι. Τόσο αρκετά ώστε να μην ανησυχήσει ούτε στο ελάχιστο ο Μανώνε. Κάνει φάουλ ο Κίρκοφ πάνω στον Άλεν. Εδώ είναι ο Γερμανός. Ο
Κλάιν. Εμρέ Τσάν. Χέντερσον. Κακή συνεννόηση με τον Μωρένο. Billy Jones θα εκτελέσει το πλαγιό. Εγκαταλείψει προπαλού το μακρύ μαλάκι. Κοντοκουρεμένος. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να διακοπεί το μάτι τώρα. Ναι, ο Κι σήκωσε με άγιο βοηθός, αλλά η Λίβερπουλ είχε μπαλά. Εμρέ Τσάν, ο Γκαλής θα κάνει το λάθος. Του ρέγε το σακό. Το έκανε το λάθος του σακό. Το πλάγιο είναι για την Λίβερπουλ. Και όχι για τη Σάντερλαντ, όπως θέλει ο Κάτερμολ. Εμρέ Τσάν. Ράλι Σάντερλαντ, ναι μεν δεν τρώει φάσεις, ναι μεν αμήνεται εξαιρετικά, αλλά δεν κρατάει καθόλου την μπάλα, δεν μπορεί να απειλήσει ούτε στο ελάχιστο και αυτό θα πρέπει να τα αλλάξει λίγο, γιατί δεν θα είναι εύκολο να αντέξει. Ένα ακόμη εύκολο λάθος από τους παίκτες της Λίβερπουλ. Ο Λαλάρα το έκανε. Άλλη μια μακρινή μαλλιά για τον Ντεφό από τον Κάδερμον. Εύκολη δουλειά για τον Μινιολέ. Μινιολέ, πρώην παίκτη Σάντερλαντ. Σάντερλαντ τον πήρε το 2013 η Λίβερπουλ. Πόσο περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι ένα φοβερό τροματοφύλακα, αλλά. Φερμίνο. Εμρέ Τσάν. Χέντερσον. Μορένο. Να πληρώσω το πολύ νωρίτερα. Ναι, δεν είναι και κάτι στον ψάκο στον κόσμο, Μιολέ. Αλλά πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Λίβερπουλ είναι να παίζει με στόπερ τον Τουρέ και με χαφ τον Άλεν. Παρά το να παίζει με Μιολέ. Με μια άλλη άμυνα, με μια άλλη αυτοπεποίθηση στην ομάδα, ο Μιολέ θα μοιάζει πολύ καλύτερος. Όπως έμοιαζε την χρονιά πριν δύο χρόνια που η Λίβερπουλ διεκδίκησε το πρωτάθλημα, τη χρονιά του Σουάρες και του Στάριτς μέχρι το τέλος. Μίλνερ. Πάσα πιο δυνατή για τον Άλεν, όπως θα ήθελε ο άλλος. Εδώ είναι ο Τζέιμς Μίλνερ. Πήρε τη μεταγραφή από την Σίτι στη Λίβερπουλ ελεύθερος. Συγκεκριμένη στόχευση. Να πάει σε μια ομάδα που ήταν σίγουρος ότι τα παίζει. Επίσης το λεφτό θα κάνει τον πρώτο μηχρόνο. Πολύ κακό μάτς. Πιτσουσίας με μια καθαρή ευκαιρία. Τι του Μωρένο στο 20.
και μικρό στιγμές για τη Λίβερπουλ. Στην προσπάθεια του Μίλνερ με το κακό γύρισμα και τη σουτ συνέχεια του Φερμίνο. Μιολέζι ζητάει απλώς να ανέβουν. Μρέτσαν έστειλε με δυσκολία, κατάφερε κοντρόλα την κράτηση του μπάλα. Αρχίζει και δυσανασχετεί για το κοινό. Τώρα της Λίβερπουλ δεν είναι καθόλου καλή. Το θέαμα είναι άθλιο. Μα δεν έρχεται από κακά αποτελέσματα. Ο Κλοπ δεν είναι θαυματοποιός. Τουρέ, Σακό, Άλεν, ξεθαρεύει σάντρα να μαντεβαίνει πιο ψηλά να πιέσει. Γι' αυτό δημιουργεί ένα κενό μεταξύ άμυνας και μεσαίας γραμμής. Μπήκε στο κενό αυτό ο Λαλάνα, έπαιξε με τον Φερμίνο. Το σούτ του Φερμίνο, κοντράρι, αλλά έχει δεύτερη ευκαιρία Φερμίνο. Και το δεύτερο σούτ, κοντράρι πάνω από τον Φανάρκολ, είναι κόρνερ. Ναι, στο τον παντήλι μάλλον στην Γουότφορντ, η Σαντράντ, αυτό παίζει βασικό σου μάλλον, ναι. Ο Μίλνερ, το εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά πίσω από τον Τσάντ. Τον out. Δεν μπόρεσε να μπει στη φάση ούτε ο Φιρμίνο, ούτε ο Κολοτουρέ. Για πάσα πήγαινε με Ρετσάν, στο πίσω δοκάρι. Αλλά έβαλε λίγο περισσότερο δυναμία από αυτά έπρεπε. Αυτός είναι ο βοηθός του Γιούργεν Κλοπ. Ο Ζέλικο Μπούβατς. Μαζί του από την Μάιντ το 2001 μαζί με τον Κλοπ εννοώ. Βόσνιος. Χωρίς το δίδυμο. Για πάνω από σχεδόν 15 χρόνια. Πέρασε ο Άλεν. Ωραία συνεργασία και ξαναβγαίνει ο Άλεν μπροστά μετά την πάσα του Λαλάνα. Το γύρισμα ο Χέντερσον. Τι ακριβώς έκανε ο Χέντερσον. Φιρμίνο δεν μπορεί να κατεβάσει. Ο Τζον Οσέι το έκανε. Ο Φανάρχολ απομάκρυνε. Εδώ άλλα δεν έπαιξε πολύ ωραία. Με τον Λαλάνα. Και το γύρισμα για τον Χέντερσον ήταν ωραίο. Αλλά ο Χέντερσον φάνηκε να εφηδιάζεται. Λύθρισε ο Φανάρχολ. Ο Κλάιν έκλεψε, είχε δύο εύκολες επιλογές, τον Φερμίνο και τον Λαλάνα. Και καλά τυφλό γύρισμα πάνω σε με τη Σάντερλαντ.
Πάρε του ρέπει έτσι να τον τεφώ. Θα γυρίσει πίσω στο Μινιολέ. Γι' αυτό θα πιέσει για τον τεφώ. Ψήγραμμα θα παίξει ξανά με τον Πάρε του ρέ. Ο οποίο. Το κοιμάστα με το Φερμίνο τα κατάφερε. Η πάσα είναι ψάχνει τον Αγάλα. Το λέει ο βοηθό τουλάχιστον. 41. Αλλά με Λαγάλα δεν πολύ συμφωνεί. Μάλλον να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Όπως βλέπετε δεν βιάζεται καθόλου. Κεφαλιά από τον Εντόι. Έδιωξε ο Σακό. Δεν μπόρεσε ο Φερμίνο, μπόρεσε με το κεφάλι ο Σέι. Έκοψε τον Φανάρχολ, τον Μίλνερ. Κατέβασε ο Φερμίνο. Λαλάνα, Φερμίνο, εξαιρετική συνεργασία. Τελική πάσα για τον Χέντερσον με την Ακακή. Τραφέρει την πίεση Λίβερουλ από την κεφαλιά του. Του Ρε κατέβασε ο Τσάν. Μορένο. Χέντερσον. Βγαίνει ο Μανώνα με γροθιές. Πιέζει τον Καζρί. Βέλα φτάνει. Τον Εμβιλά. Συνέχεια κάνει λάθος τον Κάντρεπον. Έχασε τον Ράνερ. Λαλάνα. Η σέντρα του Μίλνερ δεν πέρασε τον Οσέι. Τώρα άρχισε να ξυπνάει κάποιος του Λίβερπουλ. Να προσπαθεί να βρει ρυθμό αυτό. Χέντερσον. Μορένο. Σέντρα του Καγί. Καζρί με ρίσκο. Πλάγιο. Χωρίς λόγο και αιτία. Έχοντας μεγάλη αυτοπεποίθηση στον εαυτό του. Μην κάνοντας τα προφανή. Χάρισε ένα κόρνερ στη Λίβερπουλ. Τζόνα Σέμι το κεφάλι. Ο Νταμεντόι. Ο Ντεφό. Πέσει το χώρο του Ντεφό. Σκόραζε. Πίδερσον. Φοβερό σουτ. Η μπάλα πάντα από τον Ζώτιο δοκάρι. Ο Φιρμίνο δείχνει την κλάση του 1,5 λεπτό πριν το πέραστο ημιχρόνου. Το κοντρόλ, το γύρισμα, το σουτ. Μισό μέτρο πάνω από τον Ζώτιο δοκάρι. Ένα ίσως. Ωραίο είναι ότι ο κύριος στην κερκίδα που έφαγε την μπάλα δεν δοκίμασε να την πιάσει, αλλά έκανε και κεφαλιά. Σαμ Αλαρντάις. Με τον δεύτερο βοηθό του, τον Ρόμπι Στοκντέιλ. Και έχει τον Πολ Μπρέσουελ, το συζητά. 354 πάσες για τη Λίβερπουλ, λογοδυναμία. Για τη Σάντερλαντ. Κάκι στο ποσοστό σωστό να τα βάσουν για την Σάντερλαντ. Μόλις και με τα βία πάνω από 50%. Σχεδόν μία στις δύο πάσες που κάνουν παίκτη Σάντερλαντ είναι λάθος. Και δεν έκαναν λάθος. Έκλεισαν οι παίκτες της Λίβερπουλ. Κλάιν. Λαλάνα. Λίβερπουλ τώρα έχει το momentum στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου και προσπαθεί να το αξιοποιήσει με γκολ. Ο Λαλάνα με τον Τζον Οσέι. Το γύρισμα. Ο Μερένο παίζει άσχημα το κεφάλι του. Το μπάλα φεύγει out. Άλλη μια ευκαιρία. Έχει κάνει επαφή και ο Φερμίνο. Βλέπετε πόσο χαμηλά αναγκάζεται να σκύψει ο Μορένο για να βάλει το κεφάλι του και δεν μπορεί να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα που θα έπρεπε. Τόσο χαμηλά που κινήθηκε η μπάλα, θα μπορούσε ο Ρομπέρτο Μορένο να κοντρολάρει με το πόδι και να εκτελέσει.
Φανάρχον. Εξαιρετική τρίπλα τον Εμπιλά που δημιουργεί και χώρο, έχει πολύ δυνατά σουτ. Λαϊνάστοχο. Στο μεταξύ για ακουστή σφύριγμα. Μάλλον υπέρ του Εμπιλά για τράβηγμα. Γύρισε πίσω τη φάση ο Μάτλεϊ και έχει δημιουργήσει τον Χέντερσον για να το δούμε. Εδώ Εμπιλά. Ναι. Το είδαμε. Την ώρα που έκανε το σουτ ο Εμπιλά, απλώνει το χέρι του Χαζά. Ο Χέντερσον του χαλά την ισορροπία στο κορμί. Και γι' αυτό το σπρόξιμο χρώνεται με φάουλ ο Χέντερσον. Εδώ θα το δείτε καλύτερα, η εξαιρετική τρίπλα πάνω στον Τσάν. Συνεχίζει και δείτε πως βάζει το χέρι του ο Χέντερσον. Το ρίχνει μία την ώρα που σουτάρει. Μιλάει και χάνει την ισορροπία του. Κι άλλος τραυματισμός. Έχει της Λίβερπουλ νομίζω. 4 λεπτά καθυστερήσεων έχει δείξει ο Ρόμπερτ Μάρλεϊ. Από τους δύο τραυματισμούς του Βάτμορ. Τον εγγύθηκε σε αναγκαστική αλλαγή. Πρόβλημα έχει και ο Άλεν και μοιάζει να είναι μυϊκό πρόβλημα. Θα μπει ο Λούκας Λέιβα. Αν δεν μπορέσει να συνεχίσει ο Άλεν, μάλλον δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα μπει ο Τζόρντον Άιβ. Βγάζει και επιθετικό το σχήμα. Ο Άιβ. Πάντως, θα γίνει πιο επιθετικό το σχήμα από 4-3-3 σε 4-2-3-1. Θα πάει ο Άιπ στα άκρα. Θα μείνει ο Φιρμίνιο στην κορυφή. Θα μείνει ο Μίλντερ στο άλλο άκρο. Και θα παίξει ανάμεσά τους και πίσω από τον Σέντερ Φορ Φιρμίνιο. Ο Λαλάντα. Λογικά. Υποθέτω. Θα μείνει στον άξονα ο Τσάν με τον Χέντερσον. Φανάνχολ και Καζρί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Σάντρα αν θέλει να απειλήσει, να την νιώσει ο Μινιολέ. Ο Φανάνχολ, κακό σουτ. Μπαραπιθανόν έχει βρει κάπου, αλλά ακόμα και αν έχει βρει, έχει βρει σε παίχτη της Σάντρα. Σε παίχτη με πράσινη φανελά, άρα δεν υπάρχει τίποτα. Στον Εμβιλά που έκανε αυτά τα κόλβα εκεί μπροστά, αν βρήκε και βρήκε. Κακό τελείωμα από τον Ολλανδό ακραίο που στο φυλάκα της Άντραν. Τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ευκαιρία με τον Μορένο στο 20. Το σουτ του Φιρμίνιο στο 43. Φιρμίνο στο 43. Εκεί η κεφαλιά του Μορένο στο 45. Τρεις καλές στιγμές. Ξέρεις το τέταρτο του Μορένο, δεν του λες καν κλασικές ευκαιρίες στις Λίβερπουλ. Φοβερό τακουνάκι του Φιρμίνο. Το γύρισμα του Αλαλάντα. Ο Φανάρχολ παραλίγο να βάλει από τον γκολ, αλλά παραχωρεί κόρνερ εν τέλει για δική του καλή τύχη. Ξερετικό τακουνάκι του Φιρμίνο. Κακή σέντρα του Λαλάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβει ο Άιπ. Δεν μπορεί να το ξέρει όμως αυτό. Ο Φανάρχολ που κάνει την προβολή. Λίγο έλειψε να καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Τελικά παραχωρεί το κόρνερ. Τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Έδιωξε ο Κίρκοφ. Πάει, το σκέφτηκε, το διπλοσκέφτηκε. Δεν γέμισε, γύρισε πίσω. Και τώρα θα πιεστεί. Και θα χάσει προσωρινά την μπάλα. Γιατί επαναφέρει με γέμισμα ο Κλάιν. Μάντλεϊ κρατάει λίγο ακόμη χρόνο. Εμρέ Τσάν. Στέρισε, δεν βρήκε ελεύθερο στην παίκτη το κάθε το παιχνίδι, έπαιξε τα πλάγια. Τζόρντον Άιβ, Φιρμίνο, βάζει το πόδι του Κίρκοφ και χαλάει το τελείωμα. Προσπαθεί να κλέψει και τα καταφέρνει η Σάντερλαντ με τον Τζόρντ, αλλά εδώ θα σφυρίξει για τελευταία φορά ο Ρόμπερτ Μάρτιν. Τα 24 φετινά της παιχνίδια στο πρωτάθλημα, μόνο σε 6 από αυτά έχει πετύχει περισσότερα από ένα γκολ. Έχει αποτύχει να σκοράρει σε 8 παιχνίδια πρωταθλήματος στην φετινή σεζόν. Τα 3 από αυτά είναι στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις. Και όλα αυτά παρά το γεγονός
ότι είναι η ομάδα που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες στο πρωτάθλημα μετά την Manchester City. Έχει 319. Όλα αυτά που σας λέω είναι πριν την 25η αγωνιστική, με συμπληρωμένα 24 μάτς. Είχε 319 ευκαιρίες για γκολ η Manchester City, 316 η Liverpool. Κι όμως έχει την 10η χειρότερη επίθεση. 11,6 είναι το ποσοστό εύστοχων τελικών προσπαθειών. Δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Νομίζω ότι είχαν κάνει και οι δύο αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τζόρνταν Άιβ έχει περάσει στο τραυματία Άλεν για τη Λίβερπουλ στο 36ο λεπτό και έχει περάσει ο νωρίς το μάτς και ο Ντάμεν Ντόι στη θέση του Γουάτμορ που επίσης τραυματίστηκε. Δεν μπόρεσε ο Χέντερσον να τσιμπήσει και να φέρει την μπάλα μπροστά. Λαλάνα. Πέφυγε ωραία το μαρκάρισμα δύο αντιπάλων του. Άνοιξε το κοντρόλ, αναγκαστικά να γυρίσει ο Χέντερσον να μαζέψει την μπάλα. Εμρέ Τσάρ για τον Μίλνερ. Μορένο Μίλνερ. Σακό. Άλλαξε με τον Φερμίνο ο Σακό. Τώρα αλλάζει απέναντι, ψάχνοντας τον Άιμ. Πάντως η Λίβερπουλ παίζει με τέταξη 4-2-3-1. Φερμίνο στην κορυφή, ο Λαλάνα πίσω του. Ο Άιμ και ο Μίλνερ στα άκρα. Φερμίνο φυσικά πάντα σε ένα ελεύθερο ρόλο. Ψευτο εννιάρι. Λαλάνα. Χέντερσον. Μπαλά κοντράρι, βγαίνει ο Μανώνε για να μην γίνει επιθετικός ο Μορένο και μαζεύει. Σλίπει ο Κουτίνιο, ο Οριγί, ο Σκρτέλ, ο Στάρις που είναι στον πάγκο, ο Ντάνι Ινγκς, οι δύο πιτσιρικάδες, ο Γκόμες και ο Τζόρνταν Ρόσιτερ. Θα χρησιμοποιηθεί πολύ σύντομα ο Μπεντέκη, ο οποίος έχει και φοβερή παράδοση Σάντερλαντ. Σε 7 παιχνίδια εναντίον της έχει σκοράρει 6 φορές. Ντάμεν Ντόι. Δεν μπόρεσε ο Κάτερμολ. Ξανά ο Σαμ Αλαρντάις με τους δύο συνεργάτες του, τον Ρόμπι Στοκντέιλ δεξιά του και τον Πολ Μπρέσκουελ αριστερά του. Ψαρομάλης είναι ο Πολ Μπρέσκουελ. Ντεφόε προσπαθεί να βάλει το κορμί του για να αποφύγει τον Σακό. Ο Σακό κερδίζει τη μονομαχία. Μόνο ευχάριστο την κλήρωση στο σημερινό μάτσο είναι ότι δεν δέχεται, δεν έχει δεχτεί φάσεις, δεν τις έχει βγάλει φάσεις η Σάντερλαντ σε αυτά τα πρώτα 48,5 λεπτά του παιχνιδιού. Ο Κίρκοφ βρήκε τον Καζρί. Σέντρα του Καζρί. Έχει καλύψει ο Μορένο τον Ντάμεν Ντόι. Κάτερμολ. Ζητάει από τον Μπίλι Τζόνς να ανέβει. Το κάνει ο Μπίλι Τζόνς και αφήνει για τον Ντόι. Ντόι κλείνει προς τα μέσα παίζοντας τον Κίρκοφ. Τζόνο Σέι. Σε μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που έχει ανεβάσει πάνω από 6-7 παίχτες κάτω, πάνω από τη σέντρα η Σάντερλαντ. Δεν πέρασε η σέντρα του Μπίλι Τζόνς, έκοψε ο Μίλνερ, πήλε ο Λαλάνα. Χρειάζεται γρήγορη μεταφορά παιχνιδιού από τη Λίβερπουλ για να βρει ένα ράουντ τη Σάντερλαντ. Δεν συνέβη αυτό. Γι' αυτό δυσανασχετεί και το κοινό. Σε οργανωμένη επίθεση η Λίβερπουλ με το τείχος των παιχτών τη Σάντερλαντ να έχει επιστρέψει και να την περιμένει. Μορένο. Φιρμίνο. Δεν πέρασε από τον Κονέ. Κατέβασε ο Ντόι. Ο Κίρκοφ δεν έκανε καλή πάσα.
Κλάιν. Τζόρντον Άι. Εμρέ Τσάν. Χέντερσον. Μίλνερ. Στα 5.35 κατοχή στο δεύτερο μήχρονο. Πέρασε ο Τζόρντον Άι. Κακό γύρισμα. Αλλά επιμένει. Η πάσα κατά το Φερμίνο, από το γύρισμα του Φερμίνο. Κίρκοφ λειτουργήσε σαν τρίτο στόπερ στη φάση. Κάλυψε και απομάκρυνε. Ο Μρετσάν. Ο Κλάιν. Ο Χέντερσον. Αναμένει ο Σακό. Τον άλλο στόπερ, τον Ντουρέ. Χέντερσον. Τσάν. Δυσκολεύεται να παίξει κάθετα η Λίβερπουλ. Τώρα πέρασε μια τέτοια πάσα ο Τσάν. Φιρμίνο πάλι έξω την περιοχή. Εξαιρετική πάσα για τον Μορένο. Το γύρισμα του Μορένο δεν πρόλαβε να λάνα. Κρατάει την παλατό γηπέδου. Κάνει γύρισμα για τον Φιρμίνο. Τάκλιν από τον Κίρκοφ. Κάνει σπουδαίο μάτς. Κεφαλιά του Τσάν εύκολα μανώνε. Εδώ πρέπει να μην υπάρχει τελική για την Λίβερπουλ. Αλλά πιθανότατα είναι ενδεχομένως και η μεγαλύτερη ευκαιρία της στο μάτς. Την εξαιρετική πρώτη πάσα του Φιρμίνο για τον Μορένο. Το γύρισμα του Μορένο δεν προλαβαίνει ο Λαλάνα να εκτελέσει. Προλαβαίνει την μπάλα εντός, γυρίζει για τον Φιρμίνο. Εξαιρετικό τάκλιν του Κίρκοφ που για μία ακόμη φορά λειτουργήσε όχι ως ανασταλτικό σκαφ αλλά ως τρίτο στόπερ και καθάρισε την πάση με το σέντερφορ της Λίβερπουλ. Μπορούσε να ήταν καλύτερο το γύρισμα του Μορένο. Γι' αυτό σκηνοθέτησε μας τον έδειξε σκοτεινό. Αυτά δύο είναι οι τελικές. Αλλά όπως βλέπετε η Λίβερπουλ μόλις μία από αυτές τις 7 είναι εντός εστίας. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, το ποσοστό της είναι άθλιο στις τελικές. Δεν μπόρεσε να ήταν offside. Το ντεφό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για να μην αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο διαιτητής. Γι' αυτό γκρινιάζει το κοινό. Μίλνερ. Ο Εμρέ Τσάν. Ο Κλάιν. Λάθος του Άιμ. Η συνεννόηση με τον Κλάιν. Πιέζει ο Καζρή. Κρινιάζει για το σφύριγμα ο Καζρή. Έχει κάνει φάουλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γκρινιάζει και ο Κλάιν στο διαιτητή γιατί τον αφήσει να παίζει έτσι. Μίλνερ. Σακό. Φιρμίνο. Ό,τι καλό ξεκινάει στη Λίβερπουλ ξεκινάει το πόδι του. Φοβερό τούνελ και το σούτ υπέροχο. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το 54. Όλα τα κάνει αυτός. Εδώ το υπέροχο τούνελ πάνω στον Κίρκοφ. Το σούτ. Η μπάλα ούτε μισό μέτρο νομίζω από τη συμβολή του δοκόν. Έχει να περιμένει πράγματα από την συνεργασία με τον Κουτίνιο όταν αυτός θα επιστρέψει ο Κλοπ. Ο Τίνια που είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας, ενδεχομένως και στο επόμενο μάτς να είναι διαθέσιμος. Υπήρχαν ελπίδες ακόμα για σήμερα. Κακή μεταβίβαση του Εμρέ Τσάν. Δεν ξέρω αν τον βάζει ο Τσάν. Ο ηλικιωμένος κύριος προσπαθεί και αυτός από την πλευρά του να εμψυχώσει τους παίκτες της Λίβερπουλ. Να συνέλθουν, να παίξουν καλύτερα. Αντιλαμβάνεται ότι και με τις αποδοκιμασίες δεν γίνεται κάτι. Λαλάνα, Φερμίνο, Χέντερσον. Πάρα πολύ κακό γύρισμα. Απογοητευτικό.
Αυτός πρέπει να είναι ο παλιός τερματοφύλακας, ο Steve Harper, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Δεν ξέρω αν έχει... πιάσει δουλειά κάπου. Δεν παίρνω Γιώργο, ήταν αυτός κιόλας. Μου φάνηκε μες το μπουφανάκι ήταν τη Σάντερλαντ. Κέρδισε το κόρνερ ο Γκαζρή. Να δημιουργήσει μια κατάσταση και η... Σάντερλαντ στην αιστεία της Λίβερπουλ. Το πρώτο κόρνερ της Σάντερλαντ στο μάτς. Καζρέι θα το εκτελέσει. Δεν βγήκε η μπάλα. Τώρα βγήκε πλάγιο. Κρενιάζει ο Καζρέι. Θέλω να κρενιάζει όταν είναι κοντά ο παίκτης της Λίβερπουλ στην εκτέλεση του κόρνερ. Αυτό πρέπει να λέει και ο Κάτερμολ, ότι είχε πλησιάσει πάρα πολύ ο παίκτης της Λίβερπουλ. Και αυτό έχει δείξει και ο Μάτλι, ο διαιτητής, επανάληψη εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελείται η κεφαλιά πρώτη, ο Μίλνερ έδιωξε με το κεφάλι. Ο Κάτερμολ επαναφέρει, ο Εμβιλά κατεβάζει. Κάνει την προσποίηση και δεν έβγαινε η σέντρα. Την έκανε ο Εντόι, δεν βρήκε στόχο. Μπλόκαλε ο Μινιολέ. Λάθος πάσα πάνω στον Κίρκοφ. Εδώ είναι κίνδυνος για τη Λίβερπουλ. Ντεφόου. Μπάλα είναι έξω. Νομίζω κόρνερ. Όχι. Out. Στο 57 η πρώτη πραγματική απειλή. Ετσάντρα. Τη βιασύνη του Μινιολέ. Πάσαρε στον Κίρκοφ. Με την μία για τον Ντεφό. Απέφυγε τον Τουρέ. Ζητάει κόρνερ ο Ντεφό. Δεν αποκλείεται να έχει δίκιο. Σημασία έχει τι είπε ο διαιτητής. Out. Άιπ. Απέφυγε τον Καζρή. Απέφυγε τον Εμβίλα. Εμβίλα, συγγνώμη. Διώχνει ο Εμβίλα. Τρέχει ο Ντεφό. Δεν έχει νόημα να τρέξει. Έβγε πάνω λάγιο. Ξεκίνησε να κάνει το σπρίτ και σταμάτησε. Πολύ πίσω ο Μίλντερ για να πάρει μπάλα. Λαλάνα. Σακό. Έχασε τον Κάτερμολ που όμως δεν μπόρεσε να κλέψει παρά να διώξει μόνο στο πλάγιο. Ξανά Σακό. Μίλνερ. Λαλάνα. Ξανά για τον Μίλνερ. Θα κάνει την σέντρα. Στο πίσω το κάνει. Ο Φιρμίνο είναι αυτός που έχει πάρει τη λύση. Ήταν φανερό ότι αν κάποιος θα τη δώσει, αυτός θα είναι ο Βραζιλιάνος. Και την δίνει στο 59. Με ένα ακόμη δικό του γκολ, το έκτο στο εφετινό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Είναι πολύ καλή και η σέντρα του James Milner. Η έκτη του assist στο εφετινό πρωτάθλημα για το έκτο γκολ του Φερμίνο στο εφετινό πρωτάθλημα. Έτσι λύνει το γόρδιο δεσμό η Λίβερπουλ. Εξαιρετικό τελείωμα με το κεφάλι από τον Φερμίνο στην απέναντι πλευρά από εκεί που υπολόγιζε ο Μανονέ. Πιο ίσως πια θα παρακολουθήσει το μάτς
Ο Ζέρικο Μπούβατς και ο Πίτερ Κράβιτς δίπλα του. Παραμόνο αυτοί κοουτσάρουν. Λέω στοιχόν δεν μας άκουσαν από την αρχή, διότι ο Γιούργεν Κλοπ έχει ένα πρόβλημα με το οξείας κολικοειδίτητας. Έχει εισαχθεί εσπευμένα στο νοσοκομείο και πιθανότατα να χρειαστεί και επέμβαση. Τώρα θα πρέπει να βρει έναν διαφορετικό τρόπο για να παίξει. Σάντρα. Χάνει. Δεν διαβολεύουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Σήκωσε ο Λαλάνα. Προσπάθησε ο Χέντερσον. Δεν έφτασε η μπάλα στον ΑΕΠ. Δεν άφησε ο Εμπιλά να φτάσει η μπάλα στον ΑΕΠ. Δεν είναι εύκολο να φανταστείς τρεις ομάδες που θα υποβιβαστούν και δεν θα είναι μέσα σε αυτές τις τρεις η Σάντερλαντ. Πέρασε ο Άιτ. Το σούτ ήταν καλό, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Χωρίς να έχει βρει κάπου. Ζητάει κόρνερ ο Άιτ. Ο Μπομ Μάρλι είπε ότι είναι out. Και δεν φάνηκε να βρει και κάπου. Ωραία η τρίπλα του Άιτ πάνω στον Εμπιλά. Α, όχι, έχει βρει. Στο κεφάλι του Billy Jones. Είναι κόρνερ. Είδε ο Μάρλι. Έδιωξε ο Εμπιλά. Μάζευε και σύν καιρό και το μάτς για την Λίβερπουλ. Κανείς δεν θα πανηγυρίσει μια νίκη από τη Σάντερλαντ. Αλλά μια μη νίκη θα ήταν τεράστιο πρόβλημα. Τα μάτς που τα παίζεις δεν έχεις να κερδίσεις σχεδόν τίποτα. Αλλά αν δεν τα κερδίσεις έχεις να χάσεις πολλά. Σακό. Σέι. Φιρμίνο. Το τούνελ του Φιρμίνο. Ο λόγος για να ενθουσιάζονται, να χειροκροτούν. Να πληρώνουν εισιτήριο για να πηγαίνουν στο Anfield. Οι φίλοι της Liverpool. Ο Κάντραμπορ δεν μπόρεσε να κάνει κοντρόλ και συνέχεια να χρησιμοποιήσει και το χέρι. Μπορεί να είναι πολύ δυναμικός, μπορεί να τρέχει, μπορεί να είναι η ψυχή της ομάδας χρόνια τώρα. Αλλά μην του πεις τέτοια πράγματα. Γκολ βάζει και πού με κανένα τούβλο τα 30-40 μέτρα. Αυτό. Φερμίνο. Χέντερσον. Λαλάνα. Η προσποίηση, το τελείωμα. Η απάντηση από τον Μανώνε. Ο Άιτ επανέρχεται. Η τρίπλα, το διαγώνιο σου πάλι ο Μανώνε. Και τώρα διώχνει ο Κίρκοφ. Διπλή ευκαιρία για την Λίβερπουλ στο 64. Με τον Μανώνε να λέει όχι πρώτα στον Λαλάνα, μετά την πάσα του Χέντερσον και στη συνέχεια να λέει όχι και στον Τζόρντον Άιτ που έσκασε την τρίπλα στον Εμπιλά, έκανε το διαγώνιο σουρτό σουτ, αλλά ο Ιταλός πορτιέρο της Σάντερλαντ είχε ξανά απάντηση. Μπίλι Τζόνσον το κεφάλι. Πλάγιο. Παραχώρησε ο Μίλνερ, ο οποίος συνέχεια έπεσε και πάνω στον Ντάνιελ Στάριτς. Σε εβδομάδα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει αποφασίσει να φύγει από τη Λίβερπουλ και να είναι έτοιμος να ζητήσει μεταγραφή. Στην συνέντευξη τύπου ο Κλόπ όχι απλώς το διέψευσε, κατηγορηματικά ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά είπε κιόλας ότι
Δεν θα σχολιάζω μη υπαρκτά γεγονότα. Δεν θα γεννάτε το κεφάλι σας, πράγματα θα τα γράφετε και μετά θα είμαι καλύτερα να τα σχολιάζω. Μέλνερ. Τρίπλα, η προσποίηση, η σέντρα. Ο Σέιν. Είναι ο Χέντερσον. Το κάνει το σούτο Χέντερσον. Δίπλα το κάνει. Αρχίζει να μοιάζει με Λίβερπουλ. Μετά το 1-0. Ο Λάφαλτσα στο τελείωμα του Χέντερσον. Πολύ χώρο και χρόνο για να κάνει το σουτ. Κάκιστη ανασταλτική λειτουργία των αμυντικών χαφ της Σάντερλαντ. Με τον Άνταμ Τζόνσον είναι ο Κίρκοφ. Πολύ πιο επιθετικό σχήμα. Ο Σάμα Λαρντάις βγάζει τον αμυντικό του χαφ στο 4-1-4-1 και βάζει έναν εξτρέμ. Φωνάζει ο Σάμα Λαρντάις. Ο Άνταμ Τζόνσον λογικά θα πάει στα άκρα. Θα δούμε τώρα. Καζρί. Πανάρκολ μέσα στην περιοχή. Το έχασε. Δεν το πιστεύει κανείς. Το ίδιος βρίσκει μια δικαιολογία στο χόρτο. Η εξαιρετική προσπάθεια του Καζρί. Παρτοβάλτο στο Πανάρκολ που σημαδεύει την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Και ενώ ήταν μόνος του, ανενόχλητος και είχε φάτσα την αιστεία. Μουφό που τράβηκε τα μαλλιά του, τα όσα μαλλιά έχει τέλος πάντων, πρέπει να σκεφτόταν ότι γιατί να μην είμαι εγώ σε εκείνη τη θέση, να έχω σκοράρει τώρα, διότι θα είχε σκοράρει τώρα. Αλλά αυτή η φάση, τεράστια ευκαιρία της Άντραντ, ήρθε να υπενθυμίσει στην Λίβερπουλ ότι το μάτς δεν έχει τελειώσει. Πέρασε ο ΑΕΚ και αυτός έχει δώσει μια πνοή στην επίθεση της Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Χέντερσον. Αλμπέρτο Μορένο. Σακό. Μορένο παίζει με τη φωτιά η Λίβερπουλ τώρα εκεί. Χωρίς λόγο και αιτία. Ξέφυγε από τον μπλόκο. Η κάθαρη του Σακό. Χέντερσον για τον Μίλνερ. Κάνει κίνηση ο Φιρμίνο. Ο Μίλνερ κρίνει προς τα μέσα. Κάνει πάσα κατά τον Λαλάνα. Έκοψε ο Σέι. Κατέβασε ο Άνταμ Τζόνσον. Πάσα το οποίο δεν πέρασε. Για τον Κλάιν. Από τον Κλάιν. Η πάσα έτρεγε τον Ντεφό. Μορένο. Φιρμίνο. Ξανά Μορένο και Χέντερσον. Ο Εμρέ Τσάν. Δεν πέρασε πάσα του Σακό. Δεν άφησε να περάσει ο Κάτερμον. Λάθος του Μπίλι Τζόουνς. Έκλεψε ο Φιρμίνο. Μπαίνει με στην περιοχή ο Φιρμίνο. Το γύρισμα πάρτο πάρτο στο Λαλάνα. Ο Φιρμίνο κερδίζει μόνος του τη Σάντερλαντ. Μια προβληματική Λίβερπουλ που υπάρχουν στιγμές που ο Φιρμίνο την κάνει να φαίνεται όμορφη. Τώρα κλέβει και δίνει έτοιμο γκολ στον Λαλάνα. Πάρτο βάλτο, δεν το χάνει ο Λαλάνα. Λίβερπουλ Σάντερλαντ 2-0. Πιέζει τον Μπίλι Τζόνς, του κλέβει την μπάλα, κοντρολάρει άψογα δύο φορές. Γυρίζει την κατάλληλη στιγμή στο Λαλάνα. Έτσι γυρίζει στην μπάλα, βλέποντας που είναι ο συμπαίκτης. Και όχι ας τη γυρίσω και κάποιος θα βρεθεί. Και ο Φιρμίνο με 1,5 και κάτι παραπάνω δικό του γκολ κάνει το Λίβερπουλ Σάντερλαντ 2-0. 6 γκολ
5 assist στο πρωτάθλημα ο Φιρμίνο. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο γκολ του Άνταμ Λαλάνα στην φετινή Barclays Premier League. Έλεγα πριν βάλε το πρώτο γκολ ο Φιρμίνο. Ο μόνο ευχάριστος σε όλο αυτό το διάστημα για τη Λίβερπουλ αυτός είναι. Και περιμένει πώς και πώς την επιστροφή του Κουτίνιο. Λογικά ο Γιούργεν Κλοπ για να δει τη συνεργασία τους, την οποία δεν είχε την χαρά να απολαύσει νωρίτερα, γιατί δεν είχε βρει τη φόρμα του καλά ο Φερμίνο. Στο διάστημα, το τελευταίο μήνα παίζει πολύ καλά ο Φερμίνο, όταν συνήθισε το παιχνίδι της Λίβερπουλ και κυρίως συνήθισε στην Barclays Premier League. Αλλά σε αυτό το διάστημα που ο Φερμίνο βρήκε τα πατήματά του, κυρίως αγωνιζόμενος ως ψεύτικο εννιάρι, απουσιάζει ο Κουτίνιο που είναι τραυματίας. Κουτίνιο που λογικά σε αυτόν τον σχηματισμό με ψεύτικο εννιάρι του Κλοπ, όταν θα επιστρέψει θα πάρει, αν παραμείνει αυτό το 4-3-3, τη θέση του Λαλάνα, που εδώ κλέβει την μπάλα. Δεν συνοήθηκε σωστά με τον Φερμίνο. Έκοψε ο Κονέ για τον Τζον Οσέι. Σηκώνει την μπάλα ο Σέι για τον Ντεφό. Το ψάει Ντεφό. Σηκωμένο σημειάκι ο βοηθός. Σωστά. Να λοιπόν ένα μάτσο που η Λίβερπουλ θα βάλει πάνω από ένα γκολ το σημερινό. Έτσι κι αλλιώς η ζωή του Σαμ Αλαρντάις ήταν δύσκολη πολύ. Γίνεται ακόμα δυσκολότερη μετά και την διαγραφόμενη ήττα το σημερινό μάτς. Σακό. Τσάν. Έκοψε ο Μπέντι Τζόνς. Πήρε το φάουλ ο Ντάμεν Ντόι από το Μορένο. Στην εκτέλεση τιμένης μπάλας ο Καζρή. Ο φάουλ. Το πίσω δοκάρι ψάχνοντας τον Κονέ. Γύρισε για τον Ντάμεν Ντόι, έδιωξε ο Μίλνερ. Μαζεύει το σκουπίδι ο Φανάνκολ. Σηκώντας την μπάλα, ψάχνοντας το κεφάλι του Κονέ που είχε μείνει ψηλά. Ο Τουρέ διώχνει πρώτου Ντόι. Χέδρας όλο τον Φανάνκολ που ονομαχούν. Ο Ολλανδός είχε την μεγάλη ευκαιρία για τη Σάντερλαντ στο 66, 4 λεπτά πριν γίνει το 2-0, να ισοφαρίσει σε 1-1 και να αλλάξει ξανά το ροή του μάτς. Απομάκρυνε. Πήρε ο Λαλάνα. Έπαιξε με τον Μίλνερ. Περιμένει ο Άιμ. Πάσα για τον Λαλάνα, δεν υπάρχει offside. Ανεβαίνει ο Άιμ. Περιμένει και ο Φερμίνο. Το γύρισμα του Λαλάνα δεν ήταν καλό. Σωστά, ο βοηθός που παίζεται δεν υπήρχε offside. Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα συνέχεια και να παίξει εκτός έδρας με την Άστον Βίλα. Βγήκε ο Τζόνς, μπήκε ο Γέντλιν. Δεξιός εκτός ο πιστοφύλακας δανεικός από την Τότεναμ. Ο Τζόνς που έκανε το
καθοριστικό λάθος της φάσης του δεύτερου γκολ της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ λοιπόν θα παίξει με την Αστον Βίλα εκτός έδρας και μετά έχει να υποδεχτεί δύο συνεχόμενα ντέρμπι στο Άνφιλντ για το πρωτάθλημα, την Everton και τη Manchester City. Οι φίλοι της Λίβερπουλ στο κοπ τραγουδούν το You Never Walk Alone. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνουν πριν να αποχωρήσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις τιμές των εισιτηρίων. Αλλά θα το δούμε αν θα συμβεί εν τέλει έτσι. Εμρέ Τσάν. Πάσα για τον Άιβ. Γέντλεν πίεσε, μάρκαρε. Άφησε την παραλλαγή σε πλάγιο. Υποτίθεται ότι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν την αποχώρησή τους στο 77. Από το γήπεδο. Πάσα για τον Τεφό. Κάνε το κοντρόλ με στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει τον τρόπο να στάρει, δεν τον βρήκε, έπαιξε με τον Εντόι. Ο τελευταίος δοκίμασε την πάσα, δεν πέρασε. Έκλεψε ο Λαλάνα. Ακόμα εκεί είναι. Δεν έχει κουνηθεί κανείς. Αλλά δεν έχει πάει και 77 το μάτς. Χέντερσον. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Κλάι, το διαγώνιο σου, το Σέι. Μάτι. Φεύγουν. Ξεκίνησε η έξοδος τους ακριβώς το 77. Επαναλαμβάνω, διαμαρτύρονται έντονα για τις τιμές των εισιτηρίων για την επόμενη σεζόν και για τις τιμές των απλών εισιτηρίων και για τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Με ένταση, με πάθος, απολύτως συνειδητοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνουν την αντίθεσή τους, την αντίδρασή τους. Ένας υποδειγματικός τρόπος για να πει στα αφεντικά των ομάδων. Ότι δεν θέλεις να πληρώνεις υπερβολικά. Μάλιστα οι οπαδοί της Λίβερπουλ χρησιμοποιούν ως ένα από τα παραδείγματα πρώην ομάδα του νυν προπονητή τους, την Μπορούσια Ντόρτμουντ, που έχει σχεδόν 70% φθηνότερες τιμές στα εισιτήρια και στα εισιτήρια διαρκείας από τη Λίβερπουλ. Ο Εμρέ Τσάν στην κούρσα. Του σταματά ο Κονέ. Είναι μαζική η αποχώρηση των φίλων της Λίβερπουλ από το Άνφιλντ. Είναι ηχηρό το μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες. Δεν φεύγουν όλοι, αλλά φεύγουν αρκετοί. Ρέχουν και κάποια κλεφτή ματιά, μην τυχόν και μπορέσουν και προλάβουν κανένα γκολ ακόμα. Λογικό, Τζόρνταν Άιβ, Κλάιν, πέρασε η μπάλα, Λαλάνα. Δεν βγήκε η μπάλα στα δίχτυα, στο 80. Μια ακόμη καλή στιγμή για τη Λίβερπουλ. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Προσπαθούν να τους πείσουν να αφήσουν τη security να περάσει, να δείξει το πανό του.
από όλες τις κερκίδες, από όλες τις θέρες έχει αποχωρήσει κόσμος. Κερδίζει φάουλ. Σάντρα Λοκαζρέ για την ακρίβεια. Και μάλιστα θα τιμωρηθεί και με κίτρινη κάρτα ο Μορένο. Για το δεύτερο μαργάρισμα του πάνω στον Καζέρα τιμωρείται με κίτρινη. Καλές εκτελέσεις φάουλ ο Άνταμ Τζόνσον. Είναι εκεί και ο Φανάρχολ, είναι εκεί και ο Καζρί. Άνταμ Τζόνσον λίγο. Και νομίζω από την θέση στην οποία έχει κερδίσει το φάουλ η Σάντερλαντ, ότι καλύτερο διαθέτει αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο η Σάντερλαντ για το εκτελέσει, ο Άνταμ Τζόνσον είναι. Για να μην ακριβείς, δεν ξέρω και καλά τα χτυπήματα του Καζρί. Για να μην υπερβάλλω. Αλλά Άνταμ Τζόνσον το έχει από εκεί. Στο 82 εκτελεί ο Τζόνσον χαμηλά, η μπάλα πέρασε στα δίχτυα. Τεράστια ευθύνη του Μιγιολέ. Την ώρα που στη Λίβερπουλ αδειάζει σιγά σιγά το Άμφιλντ και διαμαρτύρονται. Την ώρα που η κλεψίδρα για τη Σάντερλαντ άδειαζε μέχρι εκεί που δεν πάει. Ο Άνταμ Τζόνσον με αυτήν την εξαιρετική η αλήθεια εκτέλεση φάουλ δίνει ξανά ζωή και στην ομάδα του και στο μάτς. Μίλνερ ξανακερδίζει μπάλα, τον πιέζει ο Καζρί. Πλάγιο έχει δώσει ο Μάντλη. Όχι φάουλ όπως θα ήθελε ο Μίλνερ. Το γκολ της Άντρα θα ελαττώσει και το ρυθμό εκένωσης του Άνφιλντ από τους φίλους του Λίβερπουλ. Ο Μάντλη ξαναπαίξει ενδιαφέρον. Τζόρντον Άιβ. Φερμίνο. Δεν πέρασε πάσα του. Έφτασε στον Τσάν. Μίλνερ πιέζεται από τον Καζρί. Του πήρε την μπάλα από Κάτραμολ. Ο Καζρί κάνει την τρίπλα πάνω στο Μορένο. Ο Μορένο παίζει με κίτρινη. Πιέζει καθαρά. Παραχωρεί το πλάγιο. Πλάγιο παίκτη γρήγορα ο Καζρί για τον Άνταμ Τζόνσον. Δεν μπορεί να κάνει τον κοντρόλ σωστά. Έκλειψε ο Μίλνερ. Σακό. Κλάιν. Η πάσα για τον Φερμίνο είναι offside. Τουλάχιστον αυτό έχει υποδείξει ο βοηθός. Σε κοσάμεσο σημεία εκεί. Και δεν υπάρχει και πάρα μικρή εμβολία. Όταν offside το Φερμίνο. Κάπως έτσι ήταν η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και στο City Leicester. Αλλά όσον αφορά τις πάσες και τις εύστοχες πάσες και την ακρίβεια στις μεταβάσεις. Αλλά το ταμπλό έγραψε 1-3. Και η Leicester είναι μόνη στην κορυφή και κάνει κούρσα καθαρό εμού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξέφρενη κούρσα. Σέι. Κονέ. Σακό. Μίλνερ. Πέρασε η μπάλα, δεν φτάνει στον Χέντερσον. Κάτερμολ. Ο Εμβιλά. Ο Φανάρχολ. Κάνει κίνηση ο Ντεφό. Άνταμ Τζόνσον. Προσπαθεί να κάνει μια πάση πολύ δυνατή για τον Φανάρχολ.
Έδανε το ξεδοντιασμένο, μου επιτραπεί η έκφραση Anfield, από την αποχώρηση των φίλων της Liverpool σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις τιμές των εισιτηρίων και των απλών και των διαρκείας. Δηλώσεις διαμαρτυρίας προαναντίζουν και οι φίλοι της Arsenal, οι οποίοι πληρώνουν το ακριβότερο διαρκείας στον πλανήτη ποδόσφαιρο. Ακόμα και αυτή της Manchester City. Ο Λούκας Λέβα είναι η επόμενη επιλογή από τον βοηθό του Κλοπ. Ο Ζέλικο Μπούβατς θα βγάλει τον Χέντερσον για να βάλει τον Λέβα. Καμία αλλαγή στην διάταξη, μόνο αλλαγή προσώπου. Θα διέκρινε μια κούραση στον Χέντερσον και θέλει να βάλει στο μάτς και ένα παιδί που συμπεριφέρεται καλύτερα ανασταλτικά από ότι ο Χέντερσον. Είδαμε την πλάτη του Ζέλικο Μπούβατς. Ο Σέι, Ανάρχολτ, Άνταμ Τζόνσον κερδίζει τις κόντρες, πάει να κάνει και το σούτ, βγάζει έξω, Εμβιλά ανοίγει το κοντρόλ, η μπάλα όμως έφτασε στον Εντόι. Καζρί, Κάτερμολ, σηκώνει στο πίσω το κάρι για τον Φανάρχολτ, διώχνει ο Κλάιν, μαζεύει ο Ολλανδός, κάνει τα κουνάκια για τον Καζρί, πάλι για τον Φανάρχολτ, μπαίνει μες στην περιοχή ο Τουρέ, απομακρύνει σε πλάγιο. Όλα τα έχει κάνει Λίβερπουλ φέτος, αυτό δεν το έχει κάνει. Να κερδίζει μάτς μετά το 82-0 και να μην το κερδίσει. Τι έχει δοθεί τώρα, offside. Διαφωνεί ο Καζρί. Η offside τι, αλλαγή του πλαγίου. Α, μάλιστα, γιατί πάτα και μέσα. Ρελάξ, λέει ο Κλάιν στον Καζρί, που έχει πολλά νευρά. Είναι οξύθμος. Εντόι. Λίβερπουλ δεν κρατάει καν την μπάλα. Εντόι την κρατάει. Κάτερμολ. Φανάρχολτ. Σε θέση πολιορκίας. Καζρί. Ντεφό. Τον Άμπλαν γύρισε. Τους σκότωσε. Τους εκτέλεσε. Η Λίβερπουλ το κάνει και αυτό. Ένα τελείως δικό της μάτς. Βλέπει να φεύγει μέσα από τα χέρια της στα καλά καθούμενα. Στο 89. Με τον άνθρωπο που κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει τη Σάντερλαντ. Καζρί υποδέχτηκε πολύ ωραία την μπάλα. Γύρισε στον Τεφό. Ο Σακό τον αφήνει να γυρίσει. Και αν αφήσεις να γυρίσει τον Τεφό εκεί, θα σε εκτελέσει, θα σε στείλει αδιάβαστο. Και στέλνει αδιάβαστη τη Λίβερπουλ. Καμία αντίδραση από τον Μινιολέ. Αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. 10ο γκολ του Ζερμέν Ντεφό, τριφετινή Barclays Premier League. Προσπαθεί μόνος του να κάνει ένα ακόμη θαύμα, να κρατήσει την Σάντερλαντ και φέτος την κατηγορία. Η Λίβερπουλ είναι σε κατακόρυφη πτώση. Μία νίκη μέσα στο 2016. Ψυχολογικά έφραυστη. Δέχτηκε ένα γκολ από μία στημένη μπάλα. Οκ, συνέβη. Μείωση η Σάντρα σε 2-1. Που μέχρι τότε είχε κάνει μία φάση όλη και όλη. Και μετά ξαφνικά ο Λίβερπουλ γύρισε πίσω για να προστατεύσει αυτό το 2-1. Με τον απολύτως λάθος τρόπο. Και δεν το προστάθεσε. Και τώρα τρέχει και δεν προλαβαίνει. Έχει 4 λεπτά να βρει γκολ.
Αλλιώς θα μείνει και πάλι χωρίς νίκη. Μέλνερ. Διώχνει ο Γκέρβλιν. Έτσι όπως είναι το πράγμα, δεν ξέρω αν ήμουν στη θέση του Σάμελ Αρντάις τι θα έψαχνα από το μάτς. Να κυλήσουν τα 4 λεπτά και να κρατήσουν το 2-2. Ή έτσι όπως είναι τραυματισμένη και θολωμένη η Λίβερπουλ, μήπως μπορώ να της κάνω και μεγαλύτερη ζημιά, γιατί δεν κάνει, καλό αποτέλεσμα είναι προφανώς, αλλά δεν κάνει τη διαφορά για την Σάντερλαντ ο βαθμός της ισοπαλίας. Την κάνει στο ψυχολογικό κομμάτι. Και κυρίως έτσι όπως ήρθε. Σουτ του Άιπ, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Οι φίλοι της Σάντερλαντ, πέμπτη χρονιά που το ζουν, να μοιάζει απίθανο να σωθούν και να προσπαθούν να σωθούν, τις προηγούμενες τα κατάφεραν. Για να δούμε τώρα, φέτος. Μορένο. Μια απέλπιδα προσπάθεια της Λίβερπουλ να δει τι μπορεί να μαζέψει από το μάτς. Αν μπορεί να μαζέψει κάτι. Και για να δούμε αν ο Άνταμ Τζόνσον που πέρασε, εκτέλεσε η μπάλα στην πλάτη του Σαγκό. Λαλάνα, χάνε την μπάλα. Τώρα έχουν περισσότερη ενέργεια οι παίκτες της Σάντερλαντ. Έχουν ψυχολογία. Βγάζουν όλους τους το είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντοφόρ μοιάζει να έχει έναν μυϊκό τραυματισμό. Ή τουλάχιστον μια ενόχληση στον οπίστιο Μυριαίο. Σακό. Το κοινό γκρινιάζει. Πέρασε ο Άιμ από τον Καζρή. Κράτησε και την μπάλα ο Τζόρντον Άιμ. Μπαίνει προς την περιοχή, κάνει το γύρισμα, κακό είναι. Έδιωξε ο Μιλά. Δεν μπορεί να τρέξει ο Ντεφό. Αν όντως είναι τράβημα η θλάση στον οπίστιο Μυριαίο και τον αφήσει για κάπως το διάστημα εκτός, αυτή η ισοπαλία θα έχει κοστίσει πολύ ακριβά την Σάντερλαντ. Φιρμίνο, αν την πάρει. Διότι ο Μίλνερ είναι έτοιμος να σοτάρει. Το έχει ξανακάνει η Λίβερπουλ με την Όριτς. Να ισοφαριστεί, να σοκαριστεί, αλλά να κερδίσει. Κλάιν. Φιρμίνο. Λούκας Λέιβα. Πέρασε. Λαλάνα. Αυτός δεν πέρασε. Επιμένει ο Φιρμίνο. Αλλαγή παιχνιδιού. Βγαίνει και διώχνει. Ο Κονέ. Τέλος. Ο Μάντλης φυρίζει για τελευταία φορά. Η Λίβερπουλ...